Βάλε και ντομάτα, βάλε και λοκάνικο. Α, εσύ είσαι το ενισχυμένο παρολί. Ναι. Σε κατάλαβα. Απ' τη φωνή και το τετραόροφο. Με το σούπερ ενισχυμένο παρολί θα πάθεις Novibet. Γιατί τώρα αυξάνεις τα κέρδη σου έως 75% στα δελτία πολλαπλών επιλογών. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Καρβουνό. Έχετε αγωνιστική σήμερα για την Evolution League και τα Γκραν Καμάρια αντιμετωπίζουν το Λεονταριό. Από τη μία τα Γκραν Καμάρια αίτητα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, 5 νίκες και καμία ήττα. Θα ξεκινήσουν γρήγορα με ένα καλάθι, το οποίο και θα έρθει από τον Γιώργο Ζαλακώστα, που θα ανοίξει το σκορ για το 2-0. Ενώ όπως έλεγα, το Λεονταριό από την άλλη μετράει 3 νίκες και 2 ήττες μέχρι στιγμής στην σεζόν. Πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους, αλλά αστοχή. Εκεί δεν είναι και πάλι τώρα στην άλλη πλευρά. Μπαστάνης βρήκε απέναντι τον Χρονή. Μαλαγυρίζει και πάλι έξω στον Γιάννη Χρονή. Αυτός θα πάρει ένα τρίποντο, αστοχή. Βανέλης με το δεξί χέρι, ωραία, θα ισοφαρίσει. Πρώτο καλάθι και για το Λεοντάριο τώρα, διαχειρός Γιουβανέλη. Γιάννης Χρονής. Βάλε αυτό στον Βασίλη Ζαλακώστα, πάσα και πάλι έξω για τον Γιάννη. Γιώργος Ζαλακώστα, στα στοχή από μακριά, ανανεώνει ωστόσο η κίτρινη. Ζήτησε και πήρε ο Μπαζδάνης, σηκώθηκε για 3 και το βαλέ. Εκτελεί από μακριά, πρώτο εύστοχο τρίποντο για τα Καμάρια, διαχείρος Μπαζδάνη, 5-2. Σαντιδέλης θέλει να απαντήσει, θα το κάνει για το 5-5. Σαντιδέλης, ο οποίος, όπως είπε στις τελειώσεις του και όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, σήμερα οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι, με συγχωρείτε, θα κληθούν να διαχειριστούν τις πάρα πολλές απουσίες τους. Μόλις μια πεντάδα διαθέσιμη μέχρι στιγμής, περιμένουν και έναν έκτο παίκτη που ελπίζουν να εμφανιστεί στα επόμενα λεπτά. Και όπως είπε, η αποστολή ήταν ήδη δύσκολη κοντά στους αίτητους γηπεδούχους. Έτσι λοιπόν, οι τωρινές συνθήκες το έκαναν ακόμα δυσκολότερο το σημερινό παιχνίδι του Λεοντάριο. Στα 5 δευτερόλεπτα έχουμε ένα τρίποντο εύστοχο από τον Γιουβανέλη. Συνεχίζουν εύστοχα από μακριά οι φιλοξενούμενοι και παίρνουν και το προβάδισμα πλέον με 5-8. Ακόμα ένα σούτ εύστοχο και αυτό. Χώρος των τρίποντων συνεχίζεται. Από τον Χρόνη αυτή τη φορά ήρθε το τρίποντο. Κωνσταντιδέλης. Κόπουλος, δεν θα μπορέσει και αυτός να βρει στόχο από μακριά. Ανανέωσαν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι και πάλι στον Βεργόπουλο η μπάλα. Έχει μείνει ανενόχλητος χωρίς κανέναν πάνω του και βάζει το καλάθι για 2 πόντους αυτή τη φορά. Και το σκορ στο 8-10. Καλά έχουν ξεκινήσει και οι δύο ομάδες, είναι αρκετά εύστοχες. Ζαλακώστας είναι στο πλάι. Μπάλα φτάνει στον Μπαζδάνη, ο οποίος θα εκτελέσει. Έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη. Με ρίσκο η πάσα. Και κατάλαβε ο Ζαλακώστας, έκλεψε. Και βρήκε και την πάσα στο πλάι για τον Χρόνη. Τον δυσκόλεψε αρκετά και τελικά έγινε το λάθος για τα Καμάρια. Ιωαννέλης. Γεωργόπουλος. Σηκώθηκε, το βάλε και πάλι. Σαν να ο ίδιος θα δώσει την λύση. Για το 8-12 στο σύν 4 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Ένα τρίποντο από τον Χρονή. Ο Κώστας ο Χρόνης θα βρει τώρα στόχο από μακριά.
10-12. Διαφορά στον πόντο πλέον και πολύ καλή άμυνα στην συνέχεια από τον Βασίλη Ζαλακώστα. Ο Χρόνης προσποιήθηκε, το πήρε στην συνέχεια, το έβαλε ξανά. 14-12. Τα τρίποντα συνεχίζονται. Σειρά των γηπεδούχων τώρα να πάρουν το προβάδισμα με 2 πόντους. Με τον Κώστα Χρόνη να παίρνει το όπλο του από μακριά. Θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει όμως ο Βλαχός. Χρόνης ύψωσε. Μπάλα κατέληξε στο να μαρκάρει στο Ζαλακώστα. Στα στόχησε. Μπάλα για ποιον είναι, για τα Καμαριά. Μια 14 επίθεση για τους κιτρινούς. Γιάννης Χρόνης από μακριά και αυτός. Οι Χρόνηδες έχουν πάρει φωτιά. Σειρά του Γιάννη τώρα να εκτελέσει. 17-12. Τα τρίποντα πέφτουν βροχή εδώ στο Κάρβουνο. Και οι γηπεδούχοι έχουν ένα καλό προβάδισμα 5 πόντων τώρα. Βεργόπουλος. Δεν ευστοχή. Μπαζδάνης δεν πρόλαβε. Δεν μπορείς βασικά να βρει μια γρήγορη πάσα. Έχει επιστρέψει άμυνα τον του Λεοντάριο. Θα στοχώσω αυτή τη φορά το σιούτ από τον Κωνσταντίνο Χρόνη. Βαζδάνης θα επαναφέρει. Βασίλης Ζαλακώστας και πάλι Βαζδάνης σε ακόμα ένα σιούτ. Βεργόπουλος αφήνει στον Γιουβανέλη. Τώρα Βεργόπουλος αφήνει στο πλάι. Αστόχο το τρίποντο από τον Δημητρακόπουλο. Νέα ευκαιρία και καλάθι στην συνέχεια. Με το 17-14. Βασδάνης. Βασίλης Ζαλακώστας στον Χρόνη. Αυτός με τη σειρά του στον Γιάννη. Και ο Ζαλακώστας, έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει Λεοντάριο. Ιβανέλης, 3-40 πριν αφήσουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Άστοχη προσπάθεια και τώρα Χρόνης θέλει να βγάλει γρήγορα μπροστά τους κίτρινους. Ζαλακώστας με φόρα, δεν θα τον σταματήσει κανένας τον Γιώργο Ζαλακώστα. 19-4. Μα ακούτε να λέω και τα ονόματα των παιχτών, καθώς έχουμε 2 Ζαλακώστες, τον Γιώργο και τον Βασίλη. Έχουμε και 2 Χρόνηδες επίσης, τον Γιάννη και τον Κωνσταντίνο. Γι' αυτό πρέπει να λέω και τα μικρά τους, για να ξέρουμε ποιος είναι ο καθένας. Γιώργος Ζαλακώστας τώρα, μετά την παρέμβαση του Κωνσταντιδέλη. Μπάλα πέρασε εκτός. Μαζδάνης. Θα πάρει αυτό στο δίποντο, δεν μπαίνει πάλι στο καλάθι. Ο Βλάχος θέλει να παίξει γρήγορα για τον Βεργόπουλο, ηρεμία του ζητάει εκείνος. Χρόνης στην υπονία, Γιάννης Ζαλακώστας και τώρα Μπαζδάνης με λίγο χώρο. Δεν θα βρει στόχο. Μπάλα είναι για τον Λεοντάριο, ενώ πάμε σε μια διακοπή για time out. Επιστρέψαμε μετά το time out. 19-14 επεχνίζει το σκορ, 2 λεπτά και 44 λεπτά να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Σαντιδέλης, Βεργόπουλος. Παίζει με πλάτη, προσπαθεί να συγκρατήσει, βρήκε τον Γιουβανέλη. Αυτός θα σηκωθεί για ένα μακρινό δίποντο, θα το βάλει. Για το 19-16. Φως με δυσκολία θα χάσουν τελικά την επίθεση του τα Καμάρια και τώρα γρήγορα στην άλλη πλευρά ο Βλαχός. Δρακόπουλο στον Βεργόπουλο. Ιβανέλης βλέπει τις επιλογές του. 7 δευτερόλεπτα πήγε προς τα μέσα, παίρνει το φάουλ από τον Κουφό. Πίσω τον ακολούθησε, δεν τον πρόλαβε και έκανε έτσι την παραβασή. Έχουμε και βολές για τον παίχτη του Λεοντάριο. Μουσική
βάλει την πρώτη. Μέσα και η δεύτερη για το 19-18. Τώρα και ο Αλεξάκης για τα καμάρια, κλείνεται από 2. Βρήκε την πάσα για τον Χρονή. Τζαλακώστας έχει χώρο για να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Του βρήκε το χέρι ο Βλάχος, παραδέχεται κιόλας, αμέσως σηκώνει το χέρι του για να δηλώσει πως έχει κάνει φάουλ. Και τώρα στην γραμμή ο Γιώργος Ζαλακώστας. Δύο στις δύο βολές από τον ίδιο. 21-18 πλέον. Λιβανέλης. Είναι το κλέψιμο. Φεύγει στην άλλη πλευρά γρήγορα ο Γιώργος Ζαλακώστας, πάει να καρφώσει αλλά το χάνει. Θα ήταν το highlight του μάτσα αυτό. Βλάχος. Το σταματάει με φάουλ ο Κώστας Χρονής. Κωνσταντιδέλης πάει για την επαναφορά. Μητρακόπουλος από πολύ μακριά. Θα το επιχειρήσει και θα το βάλει κιόλας από το σπίτι του, 21 όλα. Μέσα, θα κάνει το φαουλ. Ο Κωνσταντιδέλης είναι αυτός που το έχει κάνει. Δεύτερο μαντικό και για το Λεοντάριο, διότι έχουν και τα γκραν καμάρια μέχρι στιγμής. Άστοχη πρώτη βολή ωστόσο για τον Κουφό. Ενώ το χρόνο που το έχει σταματήσει στα 50 δευτερόλεπτα. Θα βάλει την δεύτερη εκείνος για το 22-21 και πάλι. Το προβάδισμα στα χέρια των γηπεδούχων. Λιβανέλης. Κύριο Δημητρακόπουλος χέρι με χέρι. Και αφήνει στον Βλάχο. Ακόμα ένα μακρινό τρίποντο και αυτό μέσα. 22-25 από εκεί που είχε σκοράρει νωρίτερα ο Δημητρακόπουλος. Θα κάνει τώρα τη δουλειά ο Βλάχος. Του 24, με συγχωρείτε, όχι 25. Έβαλε ένα παραπάνω ποντό. Βάλαγε πάλι στον Κουφό, θα επιχειρήσει ένα τρίποντο αυτό στον Χρόνη, με συγχωρείτε. Να στοίξει στο τρίποντο εκείνος και τώρα Ζαλακώστας, 10 δευτερόλεπτα όλα για τα καμαριά. Γιάννης Χρόνης από την κορυφή, σημαδεύει σωστά. 25-24. Βανέλη, στη λήξη του Χρόνου, δεν ξέρω να το έλαβε, το έβαλε. Μετράει κανονικά τελικά το καλάθι ή όχι, να δούμε. Τι έχουν να πουν οι δύο διαιτητές. Πάμε σε μια διακοπή και θα δούμε στην συνέχεια αν μετράει το καλάθι. Δυστυχώς το τρίποντο από το κέντρο δεν μέτρησε, ήταν εκτός χρόνου, έτσι. Παραμείνει το σκορ στο 25-24 και με αυτό ξεκινάει και η δεύτερη περίοδος τώρα εδώ στο Καρβουνό. Μασδάνης. Τελεί για 3. Μια ευκαιρία από κοντά με τον Ζαλακώστα να τελειώνει την φάση. 27-24. Πάει προς τα μέσα. Ο Δημητρακόπουλος βρήκε τον ελεύθερο Κυβεργόπουλο, θα ευστοχίσει για 2. 27-26. Μασδάνης για τον Χρόνη. Με πλάτη ο Αλεξάκης, κλεισμένος από 2. Έχει γίνει φάουλ από τον Βλαχό, ο οποίος δείχνει να διαφωνεί με την αποφάση του ρέφερη.
Στη γραμμή λοιπόν τώρα ο Αλεξάκης. Στοχή στην πρώτη. 28-26. Βρίσκεται τον πρώτο πόντο του στο παιχνίδι. Αστοχή δεύτερη προσπάθεια, αλλά είναι και ο Τζαλακώστας για να μαζεύει το rebound. Αρκετά δραστήριος ο Τζαλακώστας σε αυτά τα πρώτα 10 και κάτι λεπτά. 11 λεπτά βασικά. Θα πετύχει το καλάθι για το 30-26. Λάχος προσπαθεί να βάλει μέσα τον κουφό, έκλεισε και Αλεξάκης. Βρέθηκε στο παρκείο παίξης του Λεοντάριο. Θα σηκωθεί τώρα και θα πάει και αυτός στην γραμμή για τις δύο δικές του προσπάθειες. Στο σίδερο η πρώτη, δεν αλλάζει έτσι το 30-26. Την δεύτερη, δεν στις δύο από τον Βλαχό, δεν πήραν κάτι από αυτό το ζωκάρι πολλών οι φιλοξενούμενοι. Χρόνης προσποιήθηκε, Μπασδάνης, ωραία αυσή στον κουφό, έχει πάρει καλή θέση εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα και θα ολοκληρώσει τη δουλειά για το 32-26. Το μάτς και ο Χατζησπύρου για λογαριασμό του Λεοντάριου έχει πάρει την θέση του Κωνσταντίδη Λίου, ο οποίος παίρνει κάποιες ανάσες στον πάγκο. Αλεξάκης έκλεψε, ο ίδιος τελείως από αρκετά μακριά όμως. Έχει και δεύτερη ευκαιρία και θα βάλει το καλάθι για το 34-26. Ένα μικρό ξεπέταγμα των γηπεδούχων. Το σπέρι στο σύν. Στο σύν 8. Πάσανε λίγο πιο δυνατή. Σημάδεψε τον Χατζησπύρου ο Βλάχος, έβαλε όμως λίγο παραπάνω δύναμη στην πάσα του και η μπάλα πέρασε κατευθείαν εκτός. Μπασδάνης. Κουφός με τον Βλάχο στην πλάτη του και πάλι μπάλα έξω. Κουφός γυρίζει, κόβεται όμως από την καλή άμυνα του Χατζησπύρου, θα πετύχει το καλάθι, όχι τελικά. Να πει η μπάλα και κατέληξε εκτός. Τρέχει ο Δημητρακόπουλος, προλαβαίνει, στέκεται και εκτελεί από τη γωνία και θα το βάλει. Το ένιωσε το σουτ, το πήρε και έτσι ήρθε και ένα γρήγορο τρίποτο για το Λεοντάριο. 34-29, διαφορά πέφτει στους 5, δεν θα ανέβει από το σουτ του κουφού, του Χρόνη, με συγχωρείτε, του Κωνσταντίνου Χρόνη. Στα και πάλι ο Μιδρακόπουλος στο πλάι, κάτι πάσα από τον Βλάχο. Και θα έχουμε και αλλαγή τώρα με τον Βασίλη Ζαλακώστα. Να περνάει στο μάτς στην θέση του Χρονή, του Κωνσταντίνου Χρονή. Γιώργος Ζαλακώστας οργανώνει αυτή την επίθεση για τα καμαριά. Αλεξάκης από κοντά, δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Λάχος περνάει όποιον βλέπει μπροστά του, θέλει να υψώσει. Δεν θα περάσει όμως η πάσα για τον Δημητρακόπουλο ακόμη, αλλά θα σπάσει από τον Βλάχο. Ζαλακώστας με φόρα, τα χαλάει στο τελείωμα. Κερδίζουν τελικά οι φιλοξενούμενοι. Θα χάσει ωστόσο στην συνέχεια ο Βλάχος και βρίσκεται στην ευκαιρία ο Γιώργος Ζαλακώστας να κάνει τη ζημιά. 36-29. Χατζησπύρου. Άφησε χέρι με χέρι στον Βεργόπουλο. Ωραία, αυτός θα κάνει την αρχαία. Χατζησπύρου από το πλάι, δεν σημαδεύει σωστά. Βασδανής αφήνει στον Βασίλη Ζαλακώστα. Πέφτει με τη σειρά του στον Γιώργο. Έχει οριστό το βλέμμα του, βλέπει τις κινήσεις. Βασίλη Ζαλακώστας, για πάσα νομίζω πήγε εκεί. Θέλησε να βρει τον κουφό, δεν του βγήκε όμως αυτή η επιλογή. Φάουλ τώρα επάνω στον Δημητρακόπουλο. Το έχει κάνει ο Ζαλακώστας ο Βασίλης. Εύστοχη πρώτη βολή από τον Δημητρακόπουλο, 36-30 και
36-31. Μπασδάνης. Ζαλακώστης αφήνει στον Αλεξάκη. Έγινε φαουλ από τον Χατζησπύρου. Φαουλ νούμερο 2 και για τους φιλοξενούμενους. Από δύο έχουν τώρα οι δύο ομάδες. Ζαλακώστας. Κουφός χωρίς κανέναν πάνω του. Θα τιμωρήσει την αντιπαλιά μου που το άφησε έτσι τόσο χώρο για το σουτ. 38-31. 5,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σταφέραμε το προβάδισμα στα χέρια τους στην δεύτερη περίοδο. Η κίτρινη. Γεωργόπουλος πίεστηκε, κατάφερε να ξεπεράσει το προσωπικό του αντίπαλο. Πέρασε όμως τώρα η πάσα για τον Ζαλακώστα και ο Κουφός είναι αυτός που θα πάει στα αριστερά. Ο Λέιαπ 3-40-31. Κατσισπύρου. Γεωργόπουλος. Κρατάει ο Βλάχος για να πάρει αυτό το σουτ. Δεν θα σημαδεύει σωστά. Ψηλότερο Ζαλακώστας και αφήνει στον Γιάννη. Στον Γιώργο, με συγχωρείτε. Μασδάνης. Να σουτ μέσα. Απόσταση πήγε και με τη βοήθεια του ταμπλό. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Και τώρα Δημητρακόπουλος. Γιάννη και βάλει στην περιφέρεια. Δεν πήγε σε μια γρήγορη επίθεση. Τώρα θα πάρει όμως το σουτ και θα το πάρει για να το βάλει κιόλας. 40-34. Συνεχίζει, δίνει πολύ καλή δουλειά επιθετικά ο Δημητρακόπουλος. Και κρατάει και σε μια αξιοπρεπή απόσταση το Λεοντάριο. Ήταν καλό το σούτ από τον Ζαλακώστα με φόρα. Ο Γιώργος θα φτάσει μέχρι το καλάθι, βρήκε ορθά στο διάδρομο. Έγραψε το 42-34. Στην συνέχεια έχουμε φάουλ από τον ίδιο, ο οποίος τώρα θα περάσει στον πάγκο για να μπει στη θέση του ο Γιάννης Χρονής. Στρέφει και ο Κωνσταντίνος στην θέση του Κουφού. Κατσισπύρου. Με το δεξί χέρι δεν θα σημαδέψει σωστά. Χρόνης, αυτός τον Μπασδάνη, αυτός σηκώνεται από κοντά, το χάνει, αλλά με ένα άγγιγμα αφήνει την πάσα στον Αλεξάκη. Και αυτός θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του, είχε και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά όπως και έκανε. 45-34 διαφορά στο συν 11 υπέρ των γηπεδούχων και έχουμε και διακοπή για time out. Επιστρέψαμε μετά το time out του Λεοντάριο. Πλέον βλέπει από διψήφια απόσταση τους αντιπάλους του. 45-34 πλέον το σκορ, με το τρίποδο του Αλεξάκη νωρίτερα. Ανέβαζε την διαφορά στους 11. Γιωβανέλης. Ωραία, βρήκε την πάσα και πιο ωραίο είναι και το ανάποδο, λέει, από του Δημητρακόπουλου. 45-36. Δημητρακόπουλος είναι ένας παίκτης που μπορούν να σταθούν πάνω του οι φιλοξενούμενοι, ειδικά επιθετικά. Υπάρχει επιθετικό φαουλ εδώ τον Αλεξάκη, έχει σπρώξει κανονικά στην προσπάθεια του rebound τον Χατζησπύρου. Έτσι λοιπόν έχουμε το τέταρτο ομαδικό των γηπεδούχων. Λιβανέλης, Χατζησπύρου. Αυτό τον Βεργόπουλο έχει μπροστά τον Μπασδάνη. Προσπαθεί να τον προσπεράσει, δεν κάνει καλό τελείωμα, ήταν και σε δύσκολη θέση εκεί από την πίεση του παίχτη των κιτρίνων. Χρόνης τώρα. Παραγυρίζει στην περιφέρεια, Αλεξάκης θέλει να πλησιάσει, ψώνει με το ένα χέρι, δεν σημαδεύει σωστά, αλλά ο ίδιος θα μαζέψει και θα το βάλει με τη δεύτερη. 47-36. Χατζησπύρου. Γιουβανέλης. Κάνει το βηματάκι πίσω, ζητάει ο Κωνσταντιδέλης στην περιφέρεια. Τελεί για 3, δεν παίρνει το καλάθι. Κάνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο δίλεπτο πριν το ημίχρονο. Χρόνης. Ζήτησε ο Κώστας, αυτόν πήγε η μπάλα και ευστόχησε από μακριά.
50-36. Πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας εδώ από τους γηπεδούχους για να βρεθεί το σούτ από τον Κωνσταντίνο Χρόνη. Και έτσι η διαφορά στη μέγιστη τιμή της πλέον. Χατζησπύρου θέλει να μειώσει, δεν έρχεται η απάντηση με αυτό το τρίποντο. Χρόνης αφήνει στον Βασίλη Ζαλακώστα και αυτός με τη σειρά του στον Βασδανή. Κωνσταντίνος Χρόνης δυσκολεύεται πάρα πολύ από την πάσα του Γιάννη. Γιβανέλης. Το πήρε τελικά από την κορυφή. Είναι αστική προσπάθεια. Βασδάνης. Πάει στα αριστερά. Πάσα απέναντι για τον Χρόνη. Με τη σειρά του στον Βασίλη Ζαλακώστα. Γιάννης Χρόνης. Βασδάνης ζητάει στο πλάι. Στο σίδερο η προσπάθεια του Χατζησπύρου πρόλαβε. Με ρίσκο εκεί πάσα το λαφαπάρι τελικά το λεοντάριο. Ο Χατζησπύρου στο ανοιχτό γήπεδο θα τελειώσει αυτό στην φάση. Για το 50-38. Τελευταία 44 δευτερόλεπτα. Ο Βεργόπουλος πέταξε εκτός την μπάλα. Έγινε επαναφορά, πήρε ο Ζαλακώστας. Χρόνης έχει μείνει ολομόναχος, δεν αξιοποίησε την ευκαιρία του. Ιβανέλης. Δημητρακόπουλος με αυτοπεποίθηση, δεν θα βρει στόχο. 26 δευτερόλεπτα ακόμα. Ζαλακώστας. Λίγη να αφήσει την μπάλα στην περιφέρεια, Μπασδάνης. Και πάλι Βασίλης Ζαλακώστας με δύναμη. Θα νικήσει κατά κράτος τον Κωνσταντιδέλη. Θα πάρει και το φάουλ επίσης, 52-38. Και 53-38 μετά και την συμπληρωματική βολή. 17 δευτερόλεπτα για το Λεοντάριο. Βανέλης, Βεργόπουλος, θα πάρει το σούτ αστοχή, ένα δευτερόλεπτο. Δεν προλαβε να πετάξει μπάλα έγκαιρα ο Χρόνης. Φινάλη λοιπόν και στη δεύτερη περίοδο με το σκορ στο 53-38. Μπήκαμε μόλις και στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού. Βρίσκει μπροστά με 53-38 τα Γκραν Καμαριά. Από την άλλη βρεθεί να κυνηγούν στο σκορ από την δεύτερη περίοδο και έπειτα οι φιλοξενούμενοι. Ο Χατζησπύρου τώρα θα μειώσει σε 53-40. Χρόνης. Δεν θα φτάσει ποτέ η μπάλα στον κουφό καθώς παρενεύει ο Κωνσταντιδέλης. Σταματάει τώρα το παιχνίδι για να δούμε αν είναι καλά που έχει στον γηπεδούχο, ο οποίος κρατάει το χέρι του. Ζητάει και αλλαγή κιόλας, στην θέση του θα περάσει ο Βασίλης Ζαλακώστας. 11 δευτερόλεπτα ακόμα για τους κίτρινους. Ζαλακώστας από κοντά θα μπει μέσα η μπάλα. 55-40. Λάχος. Χατζησπύρου στον Γιουβανέλη. Πάλι ο Βλάχος. Σηκώνεται για τρεις, δεν θα σημαντεύει σωστά. Γιουβανέλης όμως εκεί μπήκε ανάμεσα από δύο. Η πάσα όμως θα πέρασει κάτω από τα πόδια του συμπαίκτη του. Γιατί λοιπόν θα χαθεί αυτή η δεύτερη ευκαιρία για το Λεοντάριο. Γιάννης Χρόνης. Γιώργος Ζαλακώστας, δεν μπορεί από κοντά να τελειώσει καλά τη φάση. Λάχος. Υπάρχει φάουλ στον Γιουβανέλη από τον Γιάννη Χρόνη. Κωνσταντιδέλης. Μητρακόπουλος. Πάει κοντά του για να πάρει ο Χατζησπύρου. Κωνσταντιδέλης αφήσε τον Βλάχο, 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση.
Τελειώνει ο χρόνος, έχουν κολλήσει κάπως οι φιλοξενούμενοι. Θα αναγκαστεί να εκτελέσει από μακριά ο βλάχος. Έχει καλά. Αντισπύρου ανανεώνει. Πιέζεται ασφυκτικά. Βρίσκει λίγο χώρο από το ύψος της βολής και θα ευστοχήσει για δύο. 55-42 ακόμα να καλέσει από τον Αντισπύρου στην τρίτη περίοδο. Βασίλη Ζαλακώστας αφήνει στην γωνία. Κωνσταντίνος Χρόνης εκτελεί και το βάζει κιόλας για το 58-42. Αντισπύρου. Κωνσταντιδέλης. Μητρακόπουλος τον κλείνει καλά ο Χρόνης. Ιβανέλης. Σηκώνεται μετά από τρίπλα και υποτελπίες του Ζαλακώστα. Η παλαιστημένη στα χέρια του Αντισπύρου αφήνει έξω. Θα πάρει και αυτό στην περιφέρεια για να εκτελέσει, όχι καλά. Χρόνης αφήνει στον Βαζδάνη. Δεν θα περασπάσει από τον Χατζησπύρου. Την κατάλαβε και την σταμάτησε. Ζαλακώστας. Μόναχος αστοχή από μακριά. Δεν πήδηξε κάτι για το rebound εκτός από τον Βαζδάνη, ο οποίος όμως θα αστοχήσει στην ευκαιρία του εξεπαφής. Λάχος. Φίνει στον Κωνσταντιδέλη. Ιβανέλης. Αστοχο το δίποντο. Γιώργος Ζαλακώστας. Πάει στενασμένα, πέρασε ωραία, τελείωσε και την φάση εξίσου καλά για το 60-42. Όλο για ανεβαίνει η διαφορά. Τα καμάρια έχουν πάρει μπρος, έχουν μια μεγαλύτερη άνεση στο σκοράρισμα σε αντίθεση με το Λεοντάριο που μέχρι στιγμής έχει βρει λύση μόνο από τα χέρια του Χατζησπύρου σε αυτή την τρίτη περίοδο. Υπάρχει και σφύριγμα για φάουλ από τον Ζαλακώστα έχει γίνει. Κωνσταντιδέλης. Ιβανέλης. Πάει προς τα μέσα, καλή άμυνα από τον Ζαλακώστα, κερδίζει και πάλι ο Χατζησπύρου, ο οποίος βγάζει έξω. Ιβανέλης δεν μπορούσε να πάρει αυτή την πάσα, τελείωσε και ο χρόνος της επίθεσης. Συνέχεια λοιπόν με Βαζδάνη. Μια πάσα πίσω από την πλάτη για τον ανενόχλητο εκεί Χρόνη. Δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. 63-42. Χατζησπύρος. Χατζησπύρου, με συγχωρείτε. Κωνσταντιδέλης. Και τώρα Δημητρακόπουλος. Νέο φάουλ από τον Γιάννη Χρόνη. Φάουλ νούμερο 3 πλέον για τα καμαριά. Έγινε επαναφορά Κωνσταντιδέλη στη baseline. Αυτή στον Δημητρακόπουλο. Ωραία, θα πάει μέχρι την αντίπαλη ρακέτα και θα δεχτεί στη βάλα μέσα στο καλάθι για το 63-44. Πολύ ωραία κίνηση εδώ του Δημητρακόπουλου. Γιάννης Χρόνης. Φίλος τον Γιώργο Ζαλακώστα, ο Βασίλης. Δεν μπορέσει εκείνος από κοντά να καταφέρει κάτι. Ο βλάχος εδώ θα πετάξει την πάσα στον κανέναν. Πρόλαβε ο Χατζησπυρού, δεν πέρασε εκτός η μπαλά. Αλλά τελικά πήραν την κατοχή οι κίτρινοι. Αστοχή μακρινή προσπάθεια από τον Κωνσταντίνο Χρόνη. Βανελής. Ωραία, θα ξαναπάρει και αυτός θα τελειώσει την φάση. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ με τον βλάχο. 63-46. Βαζδάνης. Από την κορυφή, αστόχος ο Ζαλακώστας, ο Γιώργος παλεύει, βρίσκει και συμπαίκτη. Ο Γιάννης Χρόνης εξετάζει τις επιλογές του. Τώρα η μπάλα θα πάει στον Κωνσταντίνο και πάλι στον Γιάννη. Βασίλης Ζαλακώστας από την κορυφή για τρεις, μέσα και αυτό. 66-46, στρογγυλά πλέον η διαφορά
ξεφεύγει στους 20 πόντους, ενώ πάμε σε μια διακοπή για time out. Στους 20 πόντους πλέον έχει ανέβει διαφορά υπέρ των γηπεδούχων. 66-46 δείχνει τώρα αυτό είναι πίνακας. 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Ας το πω το τρίποδο του Βεργόπουλου. Ο κουφός αφήνει στον Γιώργο Ζαλακώστα, αυτός θα κατεβάσει. Φύση γρήγορα στον Χρόνη. Κουφός από κοντά θα τελειώσει, ωραία την φάση. 68-46. Χατζησπυρού. Σταντιδέλης, αστοχή από μακριά. Χρόνης πίσω από την πλάτη για να βρει τον κουφό, τον δυσκόλεψε αρκετά. Έκλεψε έτσι το Λεοντάριο. Με υπεραριθμία τώρα μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Ο Σταντιδέλης, αυτός θα εκτελέσει από κοντά και θα το βάλει κιόλας πέρα στο χέρι κάτω από το σώμα του αντιπάλου του. Και πέτυχε το καλάθι για το 68-48. Κουφός και πάλι Ζαλακώστας. Γιάννης Χρόνης από μακριά. Φαίνεται την μπάλα να περάσει εκτός ο Κωνσταντιδέλης. Αντισπύρου. Βεργόπουλος. Κωνσταντιδέλης. Παραλίγο να του φύγει η μπάλα, διορθώνει ο Χατζησπυρού. Πήγε προς τα μέσα ο Δημητρακόπουλος, άφησε την μπάλα στο καλάθι με το 68-50. Ζαλακώστας και τώρα Χρονής. Κουφός άφησε και πάλι στον Κωνσταντίνο Χρόνη. Είχε διαθέσιμο και τον Γιάννη στα αριστερά. Η μπάλα όμως έφτασε στον κουφό για να τελειώσει αυτός την φάση κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. 70-50, η διαφορά επιστρέφει και πάλι στους 20. Ξακολουθούν να βρίσκουν εύκολα λύσεις οι γηπεδούχοι. Πάσα χέρι με χέρι για τον Δημητρακόπουλο, αυτός από αρκετά μακριά δεν θα σημαδέψει σωστά. Αλεξάκης ζητάει μπροστά. Δεν θα ρισκάρουν όμως να ψάξουν μια γρήγορη πάσα τα καμάρια. Χρόνης μολομόναχος, δεν τη σημαδεύει σωστά. Αλεξάκης όμως κέρδισε, καθώς δεν μπορούσε να προστατεύσει την μπάλα ο Βλάχος. Και έτσι το πλήρωσε το Λεοντάριο, 72-50. Ελεύθερο 1,5 λεπτό τώρα στην τρίτη περίοδο. Χατζησπύρου από το πλάι. Μάζεψε ο κουφός. Και τώρα Αλεξάκης. Χρονής. Βλέπω απέναντι τον Γιώργο Ζαλακώστα. Αυτός γρήγορα περνάει την πάσα στον Αλεξάκη. Πάει κοντρά στον Κωνσταντιδέλη. Δεν μπόρεσε να τον κλείσει και η αντίπαλη άμυνα. Γιατί έκανε και πάλι την ζημιά για το 74-50. Τελευταίο λεπτό τώρα στην περίοδο. Αργά αργά ο Κωνσταντιδέλης για τον Χατζησπύρου. Πάλι Κωνσταντιδέλης τώρα θα περάσει τον Βλάχο. Κάνει δύσκολη τη ζωή ο Αλεξάκης, αλλά τελικά θα γίνει το φαούλ από τον παίχτη των γηπεδούχων. Ανέφερε το Λεοντάριο Βλάχος. Στα 10 δευτερόλεπτα θα σηκωθεί για 3 υποπίεση. Κουφός πρόλαβε, βρήκε και την πάσα. Και τώρα Ζαλακώστας έχει χώρο για να τρέξει. Πατάει, γκάζι, φτάνει αποφασιστικά μέχρι μέσα, κερδίζει στον αέρα τον Βλάχο, ο οποίος δίδειξε εκεί για να τον περιορίσει, δεν κατάφερε κάτι. 76-50. 13 δευτερόλεπτα όλα για τον Λεοντάριο. Βεργόπουλος. Βλάχος αφήνει στον Κωνσταντιδέλη, 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα πάρει το τρίποδο και θα αφήσει και κάποια δευτερόλεπτα έτσι στους γηπεδούχους. Χρόνης, Πασάριος, τελικά θα σκοράρει. Και νομίζω μέτραει κανονικά το καλάθι και θα διαμορφώσει έτσι και το 78-50 με αυτό το buzzer beater.
Επέστρεψαν οι δύο πεντάδες και πάλι στο παρκείο, αλλά έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος. Στο 78-50 το σκορ και τα Γκραν Καμάρια έχουν κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την σημερινή επικράτηση, ενώ από την άλλη το Λεοντάριο βλέπει πλέον την αποστολή του να γίνεται από δύσκολη ως ακατόρθωτη. Κωνσταντιδέλης, ο κοντά δεν καταφέρνει κάτι. Στην άλλη πλευρά ο Ζαλακώστας βρήκε την πάσα για τον Βασίλη. Κατευθείαν στην δεύτερη προσπάθεια δεν καταφέρνει κάτι. Ο Αλεξάκης θα πάρει και αυτό το rebound και έχουμε φάουλ τελικά μετά από συνεχόμενες ανανέωσεις επιθέσεων των γηπεδούχων. Ο Αλεξάκης τελικά θα πάει στην γραμμή. Αστοχή στην πρώτη. Τέλει την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Δεν αλλάζει έτσι το 78-50. Βανέλης. Ωραία, ανεβάζει ταχύτητα. Δεν μπήκε όμως το καλάθι στην εξέλιξη της φάσης. Γιώργος Ζαλακώστας. Πάσαρα απέναντι στον Μπαζδάνη, αυτός για δύο. Μπαλά στα χέρια του Αλεξάκη, ο οποίος έχει πάρει καλύτερη θέση. Και έτσι θα αφήσει την μπαλά στο καλάθι για το 80-50. Στο 30 πλέον τα Γκραν Καμάρια. Το απόλυτο αφεντικό του παιχνιδιού, χωρίς καμία αμφισβήτηση. Μπαζδάνης αφήσει τον Βασίλη Ζαλακώστα, το έχει βάλει από τα χέρια την ώρα που πήγαινε να την πιάσει. Για να τελειώσει την επίθεση. Ο Βανέλης τώρα για το Λεοντάριο. Χατζησπύρου πήρε από τον Βλάχο. Ο Βανέλης. Γίνει ο Αλεξάκης τώρα πάνω του. Ψάχνει κάποια επιλογή. Ο Κωνσταντιδέλης κάνει την κίνηση για να πάρει στο ένα δευτερόλεπτο. Δεν είχε δει το χρονόμετρο. Δεν καταλάβω ότι τελειώνει η επίθεση, έτσι λοιπόν τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Βασίλης Ζαλακώστας και τώρα Μπαζδάνης. Ωραία θα ρολάρει ο Κουφός. Δεν πέτυχε το καλάθι. Και τώρα Βεργόπουλος. Έχει τον Ζαλακώστα μπροστά του, επιχείρησε μια πάσα για τον Βλάχο. Έγινε το λάθος ωστόσο για τους φιλοξενούμενους και έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τον ευνηδιασμό. Ζαλακώστας. Μπαζδάνης από μακριά, μόνο ταμπλό. Βεργόπουλος. Έπαιξε με τον Βλαχό. Αυτός θα επιχειρήσει ένα σούτ από μακριά, δεν θέλησε να πλησιάσει την ρακέτα. Τώρα θα αφήσει τον Βεργόπουλο, αυτός με ένα δίποντο, δεν θα φέρει το καλά τελικά. Παραμένει είναι έτσι το 80-50 μετά και το πέρασε αυτών των δύο φάσεων. Ζαλακώστας, Βαζδάνης του δίνει ξανά. Με πλάτη ο Αλεξίου, κλεισμένος από δύο, δεν θα διστάσει όμως να τελειώσει την φάση και θα το κάνει με επιτυχία για το 82-50. Ιβανέλης. Χατζησπύρου από μακριά, σημαδεύει σωστά. 82-53. Μαζάνης, Κουφός. Βασίλης Ζαλακώστας, να δούμε αν θα απαντήσει, δεν θα το κάνει. Κουφός βγήκε κερδισμένο στο rebound. Έχουμε ένα σφύριγμα για φάουλ από τον Χατζησπυρού. Έχουμε και αλλαγή για τους, για τους φιλοξενούμενους, με συγχωρείτε. Ο Κωνσταντιδέλης πέρασε τον πάγκο στην θέση του Δημητρακόπουλος. Βεργόπουλος, Δημητρακόπουλος. Χατζησπύρου από πολύ μακριά. Δεν θα μπει το καλάθι και τώρα Βαζδάνης. Το φάουλ το έχει κάνει ο Γιουβάνελης τώρα.
τελεία στόχα την πρώτη. Μέσα και η δεύτερη δύο στους δύο από τον Γιώργο Ζαλακώστα. 84-53. Βεργόπουλος, σημαδεύει σίδερο. Πήρε τώρα ο Ζαλακώστας. Έχει μπροστά τον Γιωβανέλη. Τον έπαιξε καλή άμυνα ο παίκτης του Λεοντάριου. Ο Βασίλης Ζαλακώστας βρίσκει μια ευκαιρία από μακριά. Δεν την αξιοποιεί. Αλεξάκης όμως εκεί θα μαζέψει το σκουπίδι. Θα σκοράρει στη συνέχεια για το 86-53. Μητρακόπουλος. Το θέλει το τρίποντο Βλάχος. Δεν ευστόχησε. Συγκρούστηκαν οι δύο παίχτες. Δεν υπήρξε κάποιο στρίγμα. Ύψος ωραίο. Αλεξάκης τελείωσε τη φάση ο Κουφός. Πολύ ωραία φάση εδώ από τους κίτρινους. Έχουμε και θέαμα τώρα. 88-53. Όπως πάνε με αυτόν τον ρυθμό οι κίτρινοι θα πιάσουν σίγουρα τους 100 πόντους. Έχουμε κάτι λιγότερο από 5,5 λεπτά ακόμα. Βαζδάνης για 3. 91 πλέον. 91-53. Χατζησπύρου. Βεργόπουλος στέκεται για 2. Με ευκαιρία με Βλάχο, ίδια η κατάληξη. Βασίλης Ζαλακώστας παίζει με τον Μπαζδάνη. Τώρα έρχονται και οι συμπαίκτες του στην επίθεση. Ωραία έψε στον Ζαλακώστα, δεν ήρθε το καλάθι από αυτό το αλλιού. Μητρακόπουλος. Από την κορυφή για 3 το βαλέ. 91-56. Βαζδάνης. Κουφός. Και ο Αλεξάκης τώρα πάει από τα δεξιά. Αλλά δεν θα φτάσει ποτέ η μπάλα σε εκείνον. Βλάχος. Είναι 3 με 3. Θα θέλει να πάρει το τρίποντο. Βεργόπουλος βλέπει γύρω του. Δεν πιέζει κανένας και έτσι βρίσκει εύκολα τους 3 πόντους. 91-59. Ζαλακώστας. Άφησε τον Κουφό. Βαζδάνης, αυτός θα εκτελέσει για 3 και θα ευστοχίσει επίσης. 94-59. Και έχουμε και διακοπή για time out. Τελευταία 3,5 λεπτά τώρα στο μάτς. Τα πάντα έχουν κρυφθεί εδώ και ώρα. Και απλώς να δούμε ποια θα είναι η τελική διαφορά στο μάτς και αν θα μπορέσουν επίσης τα καμάρια να φτάσουν στους 100 πόντους. 94-62 τώρα με το τρίποντο του Βεργόπουλου. Χρονής. Έβρισε με τον Κουφό, αυτός γύρισε με το δεξί, άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ακόμη 2 πόντι για το 96-42. Μητρακόπουλος. Θα του κάνει το φάουλ ο Κουφός. Έγινε επαναφορά, ένα γρήγορο τρίποντο από τον Βλάχο, σημαδεύει σωστά. 96-45. 45 λέω, 65, όχι 45. Σπήγα πολύ πίσω. Για 2 μέτρα το καλάθι εδώ του Μπαζδάνη, 98-65. Όλο και πιο κοντά στην κατοστάρα πλέον η κίτρινη. Ζαλακώστας, μπερδεύεται, χάνει τελικά. Μητρακόπουλος. Στο σίδερο. Ζαλακώστας. Και τώρα Χρόνης για να σπάσει το φράγμα των 100 θα το κάνει. Έρχεται το τρίποντο. Από τον Κωνσταντίνο Χρόνη για να ανεβάσει το σκορ στο 101-65.
67 τώρα. Χρόνης κουφός μέχρι μέσα με μεγάλη ευκολία. Ένα και 40 ακόμα για το τέλος, διαδικαστικού χαρακτήρα όπως αντιλαμβάνεστε. Όπως τα κάμαρια εδώ και ώρα έχουν καθαρίσει την νίκη, η οποία θα είναι και η έκτη συνεχόμενη στην Evolution League. Θα συνεχίσουν με εμφατικό τρόπο το IT το σέρι τους. Χρονής, ένα μαρκάρι στο τρίποντο. Νεργόπουλος παίζει γρήγορα για τον Δημητρακόπουλο. Θα βάλει δύο εύκολους πόντους, 103-69. Κάπως έτσι. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Καλά ακούσα σας όχι από μακριά. Το Λεοντάριο λοιπόν σήμερα θα γνωρίσει την τρίτη ήττα του. Θα πέσει πλέον το ρεκόρ της στο 3-3. Ήξεραν από την αρχή φιλοξενημένη ότι τα πράγματα δεν θα ήταν εύκολα στο σημερινό μάτς. Πήρε διαστάσεις 3 μου το σκορ και τελικά θα γνωρίσω την ήττα με το τελικό 103-69.